κάθε μεγαλώνω. Μικρός θα μείνω στο δηλώνω. Θα ζω αντίστροφα το χρόνο. Θα κάνω πράγματα τρελά. Δε μεγαλώνω, ψάρας θα μείνω στο δηλώνω. Μια συναγρίδα θέλω μόνο που κολυμπάει στα βάθια. Δε μεγαλώνω, όλες τις θάλασσες τα οργώνω. Ένα ψαράκι θέλω μόνο να ρίξω παν στην ψησταριά. Δε μεγαλώνω. Τι ρε Κώστα, ξύπνησες εφιάλτη, έβλεπες? Τώρα βλέπω. Δε μεγαλώνω. Ταξίδι στην Επίδαυρο, παρέα με τον Διονύση Σχοινά. Ο Διονύσης είναι ακόμα παιδί, είναι κεφάτος, είναι εξαιρετικός τραγουδιστής, αλλά και εξαιρετικός ψαράς. Θα κάνουμε σήμερα μια μουσική μεταεκπομπής. Μια εκπομπή μεταμουσικής. Εντάξει, δεν το περίμενα. Γιατί? Γιατί, εντάξει, σου στέλνω μήνο, σου λέω, θα γούσταζε να χτίσει την εκπομπή καλεσμένος, γιατί και λέω, εντάξει, το στείλω ρε παιδί μου, οκ, μπα, με γιώσει. Μετά έρχομαι και στο μαγαζί, μου κάνεις κάτι τέτοια. Περίμενε, Κώστα, μιλάμε. Κάτι τέτοια. Άστε, θα το πιάσουμε σε λίγο. Κολλημένος άνθρωπος. Κώστα, έλα πίσω. Κώστα, κάνουμε εισαγωγή με τον Κώστα. Κώστα, Κωστάκι. Σφυρίδα είναι. Έλα, ρε Κώστα. Έλα, ρε Κώστα. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί, Κώστα? Γιατί τρία άτομα ψαρεύουν είναι καλύτερα από δύο. Εντάξει, ο Κώστας είναι εξαιρετικός ψαράς. Μόνο εκεί. Εκεί τελειώνει το πράγμα. Είναι δάσκαλος, πλέον. Είναι δάσκαλος. Το θέμα είναι αποτελεσματικός. Είναι πολύ αποτελεσματικός. Ειδικά στο φετινό κύκλο των εκπομπών είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός. Το θέμα είναι να είναι και ο καλεσμένος όμως, Κώστα. Για να σιάνεις εσύ και θα κάνουμε ότι δεν τα έχω πιάσει εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ. Σ' αγαπάω πάρα πολύ, αγαπώ και τον Κώστα πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που τον γνώρισα. Φεύγεις. Εμείς αγαπιόμαστε από μακριά. Φεύγω, λέω. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο όρμα πράγμα. Εγώ αυτή τη στιγμή στο παράδεισο. Δηλαδή τα φιλαράκια που με ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή είμαι ευτυχισμένος. Ωραία. Και δεν με ενδιαφέρει να πιάνω ψάρι, με ενδιαφέρει να μπαίνω μέσα στη βάρκα και να είμαι μέσα στη θάλασσα. Εμείς αυτό λέμε όταν δεν έχουμε πιάσει. Όχι, εγώ θέλω να πιάσω. Πάμε να πιάσουμε. Φύγαμε. Πάμε, σηκωθείτε. Σφυρίδε. Πάρα πολλά ψάρια, παιδιά. Κάτω έχει ποικιλία. Νομίζω ότι ένα ψάρι θα χτυπήσει. Εγώ μια ποικιλία θα την έπαιρνα. Κόκκινα, Κώστα μου, Κόκκινα ψάρια. Κοιτάξτε, γι' αυτό έχω φορέσει σήμερα κόκκινα. Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Για να ταιριάζει. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Φαγκρή και τσαούσι και λιθρίνη, καταλαβαίνω ότι είναι κόκκινα ψάρια. Τη συναγρίδα, γιατί λέμε κόκκινη? Γιατί, κοιτά, γιατί κατά βάση. Όχι, θα μου πει γιατί λέμε κόκκινη, Κώστα. Γιατί είναι κόκκινο επιτοπλίστων, το ότι παίρνει 45 άλλα χρώματα όταν κυνηγάει, όταν αράζει, όταν έχει φεγγάρι, όταν δεν έχει. Κώστα, δεν θα συμφωνήσουμε όπως με τις γυναίκες. Με τα χρώματα δεν θα συμφωνήσουμε σε δύο ποτέ. Το πήρα. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο, καλό ψάρι, μπράβο Γιάννη. Ευχαριστώ, Κώστα. Κόκκινο. Ή κόκκινο. Ήταν δεν κόκκινο. Σε εσάς. Όχι, αποκλείεται. Διονύση, μου αρέσει που ψαρεύεις έτσι γρήγορα. Συνέχισε, σε παρακαλώ. Θέλω να δω strike. Παιδιά, σας λέω ότι το πήρα και δεν δίνει κανένα σημασία. Μπράβο, μπράβο, Γιάννη. Είναι από τη ζήλια μας, είδε. Μη. Για να είσαι εδώ, Γιάννη. Μη το κάνεις αυτό. Το έχεις? Νομίζω πως όχι πια. Τι έπαθε? Καταλάβες τώρα. Το κοψέ. Όχι, δεν το κόψω, όχι. Το πιάσα. Το πιάσε. Ποτέ τίποτα. Αλλάζουμε σημείο και συνεχίζουμε. Είναι ακόμα νωρίς και ο Διονύσης έχει πολύ θετική ενέργεια. Όπου να είναι, θα έρθει και το ψαράκι μας. Είναι θέμα χρόνου. Βλέπω ψαράκια κάτω. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα strike σε κάποια από τα δολώματά μας. Δες, Κώστα μου. Ναι, έτσι πιστεύω. Κρατάει συναγραφή στο ψάρι, παιδιά, για να μην μελέτε μακρό. Εγώ βλέπω και ως και αφρόψαρα πολλά. Έτσι, τονάκια, πώς το λένε, μαγιατικάκια. Και βλέπω και συναγριδούλες κάτω. Πώς τα βλέπει αυτά τα πράγματα από το βυθόμετρο? Δεν τα βλέπω εγώ, το βυθόμετρο τα βλέπει. Είναι αυτό που λένε. Ξεχωρίζει ότι είναι. Βλέπω ένα σύννεφο ασήμωσε και τέτοια. Λέει και τον καφέ ο Κώστας πολλές φορές. Τι γίνεται? Τι είναι αυτό, Γιάννη? Δεν ξέρω, δεν πιστά. Πίκια! Πόσα μέτρα ήμασταν? 180. Χιλιάδες. 180 μέτρα. Δεν έχει η συμπεριφορά. Τι?
Τι είναι αυτό. Όπω, ναι, το ξαναπιάσει. Δεν είναι σκορπίνα αυτό, ρε Κώστα. Όχι, δεν είναι σκορπίνα. Σε σίγουρος, ε. Ναι, δεν είναι σκορπίνα. Όμορφο ψαράκι είναι. Τι είναι πανέμορφο. Μου ρίξει μια δαγκονιά. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά του σκορπίνα. Τη σκορπίνα, αλλά δεν είναι σκορπίνα όμως. Το ελευθερώσουμε. Έφυγε, εξαφανίστηκε. Τι είπε, Κώστα, πάλι. Γιάννη, νομίζω τα σπαθόψαρα. Έχουν ένα τείχος και δεν αφήνουν τα φαγκριά να φάνε. Να τη σπαθούλα. Πω. Λοιπόν, εντάξει, είναι πανόμορφη. Οκ, είσαι το πασπίτι σου, θα σε ελευθερώσουμε. Μπράβο σου, ναι. Πώς είναι φαγκρί. Το τρίτο το καλό, ρε. Μπράβο, ρε Διονύση. Αγωνία, η αγωνία στο καταγόνικο. Ναι, πάμε. Σήμερα ήταν η μέρα των σπαθιών. Κοντραριστήκαν τα σπαθιά μας σήμερα, πάμε. Πολύ σπάθα όμως. Πολύ σπάθα σήμερα. Ωραία ψάρι. Δεν ξέρω αν τρώγεται αυτό το αλουμινό χαρτό. Αλλά είναι ένα ψάρι ήδη τυλιγμένο. Εγώ προτείνω να το πάμε τζαπάρα, μήπως μπορούμε να το μαγειρέψει. Ξαφνικά στην παρέα μας εμφανίστηκαν μερικά δελφίνια. Δεν υπάρχει πιο όμορφο θέαμα μες στη θάλασσα. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Έτσι, ο βυθός έχει ποικιλία, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Ξεκινάμε από βαθιά πρώτα. Μήπως κάτσει κάποιο κόκκινο ψάρι που αναζητάμε τόσο καιρό, Γιάννη μου. Ναι, Κώστα μου. Αλλά αν δεν κάτσει κόκκινο ψάρι, θα πάμε στα ρηχά να κάτσει κάποιο μαύρο ψάρι ή κάποιο μαγιάτι. Θα μας κοροϊδεύουν την κλάρια. Μας κοροϊδεύουν. Γεια. Ήρθανε πάλι αυτοί να πιάσουν ψάρι. Κώστα, δείχνει ψάρι για κάτι, ε. Δείχνει ψάρι για Διονύση, αλλά επειδή χτυπάνε, νομίζω πως θα πάμε στο δικό σου μέρος να ψαρέψουμε. Αυτό που ο καλεσμένος μας έχει αισθήματα είναι κάτι με ξεπερνάει, ναι. Εγώ το πήρα εδώ πέρα. Μπράβο, ρε Διονύση, μας βάλεις τα γυαλιά. Είναι καλό, είναι καλό. Όχι. Δεν είναι. Όχι. Μπράβο, μια χαρά είναι. Μπράβο, ρε Διονύση. Για δούμε, φίλε, δεν το βλέπω για καλό. Δεν πιστεύω να είναι σπάθα. Όχι, ρε, όχι, 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 γιατί βάραγε λίγο. Έχουμε έρθει πιο ρηχά. Μιλάμε για χάνο, όχι. Αυτό είναι προϊστορικός χάνος. Είναι ο χάνος που μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφία, τόσο μεγάλος είναι. Λοιπόν. Είναι τεράστιος, παιδιά, ο χάνος. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, λίγο πριν από σένα πήρα... Είναι ένας μίνι ροφός, παιδιά. Βάλτε τον πάρα πολύ κοντά και να πάμε πολύ μακριά εμείς. Ναι, 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 ναι. Γεια σου, μικρέ χάνε. Σε ευχαριστούμε πολύ και συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Κώστα, κοίτα πώς είναι τα ψαράκια πάνω στον αφρός και βρέχει, κοίτα. Ναι, πραγματικά είναι τρομερό. Έχει τόσο πολύ σαρδέλα, ψηλό. Απ' την άξιση είναι, θα πιάσω σίγουρα ψάρι επειδή βλέπεις τόσο πολλά ψάρια. Απ' την άλλη έχει τόσο φαΐ για τα ψάρια που δεν θέλει να φάνε ψάρια. Αυτό είναι, ρε Κώστα, δηλαδή με τόσα ψάρια, γιατί να χτυπήσεις το δικό μας το ψαράκι. Πω, κοίτα εκεί, Γιάννη, σαν βροχή είναι. Κοίτα εκεί, πω, απίστευτο. Το έχουν πάρει πολύ σοβαρά το θέμα οι τύποι μπροστά. Με αφήσανε μόνο μου πίσω και πάνε μπροστά μου να πιάσουν ψάρι. Θα προσευχθούν κιόλας, κοιτάξτε να δει τι θα γίνει. Διονύση, κάτι πρέπει να βιάσα. Συγχαρητήρια, αδερφούλη. Όχι, ρε τώρα. Πού είναι ο Κώστα μου? Πού είναι ο Κώστα μου? Κώστα. Φέρνω. Γιάννη. Στήρα. Στηρούμπα. Κάτι έχουμε πάθει αυτή τη στιγμή με τη στήρα. Ναι. Αν είναι στήρα. Έχουμε μια αγάπη στις στήρες. Δεν είναι στήρα, είναι στήρα. Τεράστια είναι. Μεγάλο το ψάρι. Όπω Παναγία, μια στηρούμπα. Είναι στηρούμπα, στηρούμπα είναι. Κίτρινη λουλουδάτη. Απόχιασέ του, Διονύση. Όχι, μωρή τρέλα. Όχι, μωρή τρέλα. Όχι, μωρή τρέλα. Έτσι, έτσι, πάμε, 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 γερά, γερά. Μπράβο, φίλε, μπράβο. Ωραίο ψαράκι. Ένα ωραίο ψαράκι. Ωραίο. Ωραίο ψάρι. Oh, μπράβο, και κοντρό, ε. Μεγάλο και αυτό. Αγοράκι μου γλυκό. Μεγάλο ψάρι και αυτό. Άρχοντας. Γενικά έχουμε ρέντα στις μεγάλες στήρες. Ναι, 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 ναι. Μπράβο, ρε Κωστά. Μπράβο, ρε Κωστά. Μπράβο, σου, μπράβο. Φύση, είναι εσύ. Φύση, φύση. Δεν σου πω, Γιάννη, θα φάμε το πιο νόστιμο ψάρι. Εδώ το κάνουμε, λοιπόν.
Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Κοίτα ωραία χρώματα. Κοίτα χρώματα. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Βγάλαμε μια ωραία στήρα και μπορούμε χαρούμενοι να πατήσουμε στεριά. Θα κάνουμε μια πολύ ωραία βόλτα στην Επίδαυρο, παρέα με τον Διονύση. Τι ωραία, τι ηρεμία. Φίλε, είναι το θέατρο εδώ που τα βάψη είναι καταπληκτικά. Είναι απίστευτο. Δεν έχω έτσι ποτέ να παίξω στο θέατρο. Ποτέ. Δεν έχει τύχει. Δεν έχει τύχει. Όχι, ήμουν συνήθως σε πιο εμπορικά θέματα εγώ, κατάλαβες. Είναι, ξέρεις, δεν καταλαβαίνω αυτό το εμπορικά. Εντάξει, υπάρχει ένας διαχωρισμός στο δικό μας τον κλάδο. Γιατί σε εμάς δεν υπάρχει. Και σε εσάς υπάρχει, βέβαια, ναι. Είναι το έντεχνο με το... Ναι. Που... Δηλαδή τα πολύ καλά κομμάτια που τα έντεχνα, ας πούμε, που γίνανε επιτυχίες, ήταν εμπορικά. Σαφέστατα. Που λένε έντεχνα. Υπάρχει εμπορικό είναι ότι φτάνει στον κόσμο, φίλε. Ναι, εννοείται. Ή καλά ή κακά. Κανένας δεν γράφει μουσική για να τα ακούει αυτός και δύο-τρία άτομα. Δεν συζητάμε. Θάλασσα. Τι σχέση είπε, γενικότερα με τη θάλασσα, πώς θα πας? Με τη θάλασσα από τον μπαμπά. Από τα... Ο μπαμπά του πρώτα θυμάμαι τον εαυτό μου. Με έπαιρνε πάντα μαζί του, καφετούλα. Αυτά είναι. Μέχρι που η πρώτη φορά που γράφτηκε το όνομά μου στην εφημερίδα ήταν σε ναυάγιο. Τι είναι ναυάγιο? Ναυαγίσαμε. Ναυαγίσαμε. Έχουμε πάει 4 άτομα με τη μαμά μου 5 στην τρύπα του Καραμαλία, μα ξέρεις. Ναι. Έχει ένα νησάκι μέσα που λέγεται Κατζορονήσι. Ναι. Αφήνουμε τη μαμά μου στο νησί να κάνει μπάνιο και άλλοι 4 άντρες. Ναι. Έχουμε πάει μέσα για να ψαρέψουμε. 83-84, 1983 σου μιλάω, χωρίς κινητά, χωρίς τίποτα. Ναι. Έχουμε βρει τις γόπες στο μισό μέτρο, τις βλέπουμε, ρίχνουμε 3 κύθια, φέρνουμε 3 γόπες ο καθένας πάνω. Και λες, αυτό είναι η μέρα μας. Εδώ είμαστε. Ναι, ναι, ναι. Έρχεται το λιμενικό, μας λέει, παιδιά, φύγετε, θα έρθει καιρός. Τίποτα. Δεν ξέρουν αυτοί. Μπράβο, ναι. Λίγο θα έρθει. Ξανά έρχεται δεύτερη φορά, μας λέει, αν δεν φύγετε, θα σας πάρουμε και τα διπλώματα και το σκάφος. Ναι. Εντάξει, με τον πατέρα μου θα φύγουμε. Θα φύγουμε, ναι. Δεν θα φύγουμε πάλι. Ξαφνικά σκάνε 2 κύματα. Μπαίνουν μέσα στη βάρκα. Η μηχανή ήταν πιο βαριά από την βάρκα. Πάει μια κάνια έτσι κάνω φρύγω, πηγαίνει μέσα, δημιουργεί μια ρουφρίτσα και πηγαίνουμε εκεί 4 μέσα. Στο βάθος. Λάκα κάνει. Αλήθεια σου λέω τώρα. Και ξαφνικά οι πίσω οι θέσεις, επειδή ήταν σιρταρωτές, την πίεση, ναι, βγήκανε έξω πάνω και κουμπίσαμε πάνω στις... Ναυαγοί κανονικά όμως. Κανονικά και για 2-2,5 ώρες κολυμπάγαμε πάνω στις καρέκλες για να φτάσουμε στο νησάκι που ήταν η μαμά μου. Μας βλέπει η μαμά μου ξαφνικά να κολυμπάμε και να ερχόμαστε από μέσα χωρίς το σκάφος. Αρχίσει την κλάει η μαμά μου, βάζει τα κλάματα από έναν άλλο. Ναι. Αυτό μεσημέρι. 3-4 ώρα είχαμε φτάσει κολυμπώντας. Ναι. Άντε τώρα, χωρίς κινητά, να γυρίσεις πίσω. Στον πολιτισμό. Και τι έγινε, πόσο φτάσατε? Περνάγανε κάποια καίκια, έκανε ο πατέρας μου έτσι, δεν σταματάγανε. Βρυσίδιο πατέρας μου. Κατά τις 7-8, ευτυχώς δικό πριν πτώση, πέρασε ένα ψαροκάικο. Κάναμε πάλι έτσι, ήρθαν οι άνθρωποι, μας μαζέψανε και μας βάλανε εκεί στην τρύπα του Καραμαλή. Εμπειρία ζωής. Άστο. Εμπειρία. Μία ερώτηση έχω να κάνω. Τις γόπες τις σώσατε? Τι ήταν σαν σήμερα, ξαναπήγανε μέσα. Είχα και μια κιθάρα που μου είχε πάρει η νονά μου δώρο. Έφυγε η κιθάρα. Γιατί εγώ που πήγαινα έπαιρνα την κιθάρα μου μαζί μου. 13 ήμουνα, 14. Ωραία εμπειρία. Ναι. Όχι, χάσαμε και τα ψάρια. Εμείς δεν έχουμε τέτοια προς το πάνω στην εκπομπή. Δηλαδή το σκάφος. Αντέχει. Σεβασμό, αντέχει. Θέλει αυτό τελικά. Ναι. Εσύ το αποδείχνει. Όχι, εσείς είχατε και σημάδια με το. Σας λέει, φύγετε, ναι, φύγετε. Φύγετε, ναι, δηλαδή φύγετε. Έρχεται καιρό σου λέει. Άντε, πάμε να φύγουμε. Ναι, πάμε να Αφού είδαμε τη βυθισμένη πολιτεία και περπατήσαμε ανάμεσα από πολλές πορτοκαλιές, φορέσαμε τα καλά μας και πήγαμε να δοκιμαστούμε σε μια τέχνη που φαίνεται εύκολη, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι. Σαν να με έφερες με το σχολείο, εκδρομή. Εκδρομή, ε. Πενταήμερη ή μονοήμερη? Μονοήμερη, εκεί που πηγαίναμε και βλέπουμε, ρε παιδί μου, πράγματα που δεν ξέραμε. Κοίτα να δεις, φαίνεται πάρα πολύ εύκολο και απλό. Βέβαια, με τόση ζωγραφική πάνω δεν είναι και τόσο απλό. Δύσκολο θα είναι, αλλά εμείς θα το κάνουμε εύκολο. Καλώς τα παιδιά. Γεια σας, κύριε Χάρη. Κύριε Χάρη.
Χαιρόμαστε πολύ. Ήρθαμε εδώ γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε κάτι. Όχι οι μάσκες που βλέπω εδώ πέρα, γιατί μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο να τις φτιάξουμε. Δύσκολο. Αλλά εμείς θα φτιάξουμε κάτι σε ένα αμφορέα, δυόμιση. Όχι. Κάνα ποτηράκι. Κάνα κουμπαρά γουρουνάκι. Θες να κάνω καντιλίτσα? Να κάνε. Καντιλιάζει. Τι είναι? Λάσπη. Λάσπη. Λοιπόν, αυτός είναι ο πυλός. Για να δω. Θα το πιστεύω, θα είναι το δω. Άμα... αυτό είναι να φέρω την κόρη μου εδώ πέρα. Όλα τα παιδιά μαζί. Αυτό εδώ δηλαδή... όπως θα είπες, πλαστελίνη. Ωραία. Είναι λάσπη. Τι λάσπη είναι ακριβώς? Δηλαδή εγώ που βγαίνω έξω, σκάβω, παίρνω χώμα, βάζω νερό και γίνεται έτσι? Όχι ακριβώς. Είναι λίγο επεξεργασμένη. Όταν ανακατέψεις νερό με χώμα, ναι, και το αφήνεις δύο λεπτά, κάθεται το χώμα όλο. Ναι. Για να είναι ομοιογενές το μείγμα συνέχεια και να μην μας καθέται, του ρίχνουμε κάποιο χημικό, υδρύαλο λέγεται, για να είναι ομοιογενές, για... ναι, για να δένει, να μπορεί να φύγει. Πάρτε το μωρό. Λοιπόν, παίρνουμε το μωρό. Τι θα φτιάξουμε? Τι ένα ποτηράκι. Ναι, ποτηράκι. Ναι. Μετά θα δοκιμάσουμε και εμείς να το φτιάξουμε. Το ποτηράκι. Α, είναι σαν τα μπιφτέκια, το χτυπάμε καλά. Το πλάθος. Πλάθος πλουράκια. Λοιπόν. Έχουμε τα χεράκια μας. Όλο το μυστικό είναι να μπει ο πυλός στο κέντρο. Να γυρίζει στον άξονα του. Οκ. Όλα θα το αισθανθείτε όταν θα κάτσετε. Θα δεις τη διαφορά. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να σταθεί, να κρατηθεί. Ναι, γιατί θα γίνει παραδόση. Ότι έχει γίνει ένα με το χέρι σου. Ναι, έχει... μα κολλάει, ρε. Δηλαδή, άμα κάτσω δύο μέρες έτσι, μπορεί να σταθεί το χέρι. Μπορεί. Κοίτα, πώς είναι. Σαλάστιχο. Απίστευτο. Κάτσε να σου πει. Καλά, ρε. Θέλω να κάνουμε κάτι. Να κάνουμε διάφορα. Θα κάνουμε σχεδιάκια. Πατήστε το πεντέλ και θα. Κρατήστε τώρα σε αυτό το κεφάλι. Ένα ποτήρι το οποίο δεν έχετε καναματαθεί ποτέ σε ποτήρι. Δεν στα μυαλά μου το ψήφι. Έγινε. Πάμε. Πώ πάνε. Το κάνουμε μπαλίτσα. Ναι, ό,τι θες. Ό,τι θες εσύ. Θα ζεσταθεί πρέπει ο πυλός. Εσύ να ζεσταθείς, όχι ο πυλός. Αυτό είναι ένα μυστικό, σας το λέω. Δεν το έχω πει σε πολλούς καναμοδοποιούς. Μπράβο. Κάνεις φτιάχνα. Το κάνει μετά πολύ ωραίο. Έτσι, μπράβο. Δώστε. Αυτό είναι που το κάνετε εσείς. Καράκεντρο. Καράκεντρο. Είσαι άρθρο. Για μπέργκερ. Τι μπέργκερ το πάει. Πάντα εκεί. Με τα δύο χέρια καλά. Έτσι. Ωραία. Ήδη κουράστηκα. Όλα αυτά εδώ μέσα στα χτερά. Να το βάλω στο κέντρο. Μα είναι στο κέντρο. Α, εντάξει. Τώρα, λέω και στον κόσμο, ναι, του δίνω ύψος, ναι, αυτή τη στιγμή. Νομίζεις ότι του δίνεις ύψος. Λίγο νερό βάλε. Πάω πάρα πολύ καλά, ε. Καλά πας, ναι. Σε καλό δρόμο είσαι. Κέντρο, δεν το λες, αλλά... Σας πέσει μέση τώρα. Το πάμε με το ρυθμό. Τι κάνεις, δεν μας λες τι κάνεις, τι θα βγάλεις. Αυτή τη στιγμή σκάβω. Τι θέλεις να βγάλεις. Δεν θέλω εσύ, με αφήνεις σε παρακαλώ. Εντάξει, έγινε. Λιγνάρι. Έγινε πλακιά. Σταμάτα. Το πάω. Εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Γιατί στεναχωριέσαι. Στεναχωριέμαι πολύ που βλέπω αυτό το πράγμα. Όχι, δεν καταλάβατε. Το πήγαινα για
αυτό που βάζουμε τις σάλτσες. Σαλτσία. Μπράβο, γι' αυτό το πάω. Βλέπεις αυτό εδώ που κάνω εδώ. Ναι. Μία σταματάει, μία ξεκινάει. Το πατάει ο Διονύσης από εκεί. Ναι, ναι. Γιατί βρε τα γόρη μου, γιατί. Λοιπόν. Δεν έχω ξαναδεί. Στεναχωριέσαι. Λοιπόν, περίμενε. Σταμάτα! Σταμάτα! Δεν πάει να στράξει κανέναν, ναι. Σιγά σιγά. Έτσι. Και τώρα λοιπόν. Περίμενε. Για να μην το στραβώσει, το πιάνει από κάτω. Ακούστε τι πω. Για να μην το στραβώσει. Μα βλέπει και ο μαέστρος τώρα. Ή στραβά είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ, αν πάρω τώρα εγώ και το θάψω μετά από 2.000 χρόνια, θα το δει κάποιο και θα λέει να είναι ένα αυθεντικό τσιμιτσέλη. Ακριβώς. Μάλιστα. Δεν είναι. Από κεραμική δεν σκίζω. Ελπίζω ο Διονύσης να τα καταφέρει καλύτερα. Ώρα του Διονύση Σχοινά. Πάμε. Ναι. Από εδώ στο μηχάνημα που βγαίνει ο κοιμάς. Αυτό είναι. Πράγμα. Κοπά. Καλά, δεν καλά ξεκινήσαμε. Δεν μπορεί καν να κόψει το κουμπί. Σταμάτα, ζηλιάρι. Εντάξει. Επειδή το έκανε. Διάραξε. Λοιπόν. Εδώ είναι σαν τι λαπτομηχανέ, καταλάβετε, που κάναμε οι γιαγιάδε μα. Έχουμε το μαέστρο κοντά μα. Γερά, γερά, χτύπατα, γερά. Έτσι, εκεί. Δώστε. Μπεργκεράκι με πίκλε. Να μην σου φύγει. Κοίτα τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Πρώτα. Του φέρασε όμορφα. Έλα. Ναι, ναι. Έλα. Φάσει κι άλλο λίγο νεράκι. Που λε, σαν να πω. Ναι. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά. Πολύ καλά, προετοιμάσου. Έχετε τα φυλακά. Ένα χέρι θα το πατάς λίγο για να σου ξεκολλήσει και θα φύγει. Να ακούς, θα ξεκολλήσει και θα φύγει. Εμένα δεν μου ξεκολλάει τίποτα. Για, ό,τι έχετε μάθει να το ξεχάσετε. Μην ξαναλέτε τι εννοούσατε. Αυτό εννοούσατε. Έγινε, οκ. Αλήθεια. Πάμε. Κάνουμε κάτι, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν τα κατάφερε. Εμένα δεν μου ξεκόλλησε από πάνω από αυτό το γύρω-γύρω τον τροφό. Εντάξει, άμα τα κάνει μόνο στο κύριο Χάρη τώρα, εντάξει. Δεν μου το κάνει ο κύριο Χάρη. Του έδειξα πώ να βάλει το χέρι του. Α, μπράβο, εντάξει. Κοίτα. Ναι, μα έχει κάνει λούτσα όμω τόσο νωρί που πάνω. Κοίτα, πόσο γλυκό το έχω κάνει. Και τώρα αρχίζω. Τώρα το σηκώσει που τρύπησε. Ναι, ναι. Θα βάλε νεράκι. Α, το πα για αμφορέα, ε. Το πάω για τον αμφορέα. Πόκο. Πάρα πολύ ωραία. Α που είχε δει και σ' άρεσε. Ωραία, να σου πω κάνω αυτό εδώ για αυγό που βάζω αυτό. Νομίζω, πολύ ωραίο. Κοίτα, νομίζω πάντω στα σχέδιο. Α, ρε, όχι, έκανε το τασάκι αυτό το αποσπόμενο. Το τασάκι. Έλα, το σήκω και. Εντάξει, μπράβο. Λοιπόν, εγώ έκανα δύο πραγματάκια. Δηλαδή, μπορώ να πουλήσω δύο πράγματα και να πάει το μαγαζί πιο καλά. Αυτό εδώ δεν γίνεται τασάκι έτσι όπως είναι τώρα. Κάνουμε μία, δύο, τρεις. Ναι. Μπορώ να. Ένα, αυτό που πάρω, είσαι καλλιτέχνη. Μπορώ να βάλω να μου δείξει το δικό σου. Περίμενε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια λέτε τώρα. Γιατί, ναι, ωραία. Το συζητάμε. Το θέμα είναι αν είναι πρακτικό. Το δικό σου τι κάνει. Βάζεις ένα τριαντάφυλλο, βγάζεις αυτό και βάζεις αυγό. Εντάξει, με διέλυσε τώρα. Κύριε Χαρή, εμείς δεν τα καταφέραμε και τόσο καλά. Δεν τα κατάφερες. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν καλέσουμε. Είναι και ρομαντικός πάνω θεμάτων. Και πιο μεγάλος είναι και προς ένα, αλλά σε όλες τις με περνάει 3-4-5-6 εντάξει. Θέλω να μας φτιάξετε δύο ποτηράκια εσείς, για να τα πάρουμε ένα... Είπατε βέβαια, θέλουν ψήσιμο για να... Πρέπει να ψήσουμε. Καλά, εντάξει. Ναι, εντάξει, εντάξει. Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα, τα δικά μας ήταν καλά. Εντάξει. Σίγουρα θα αντέχουν, θα είναι μια χαρά. Θα... Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χαρή για όλη τη βοήθεια. Συγγνώμη για τον πυλό που σας χαλάσαμε. Όχι, το χαλάσαμε. Αλλά μπορούμε να το διαλύσουμε. Αυτό στρίβεται πάλι, ξαναγίνεται. Ναι. Α, ναι. Ναι, ναι, πριν ψηθούν, μπορεί να ανακυκλωθούν. Α, ωραία. Γιατί είμαστε υπέρ της ανακύκλωσης ακόμα και του πυλού. Ναι, μπράβο. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαστε πολύ όμορφοι άνθρωποι και απ' έξω και από μέσα. Να είστε καλά, να είστε καλά κι εσείς. Πριν φύγουμε ακόμα με τις ποτίες. Όχι, να πούμε έτσι, παρ' το έξω. Έλα ρε. Μπράβο αγοράκι μου. Στήρα. Μπράβο. Σπάθα. Έλα βρε. Είστε δυνατοί. Άστο πάνω μου. Θα σκεφτώ εγώ. Ναι. Έλα. Φιλιά, μιλάμε μετά. Γεια.
Φανταστείτε τώρα αυτό το πλάσμα να το βλέπατε να κολυμπάει δίπλα σας. Τα καμάρια μου όμως κατάφεραν και μου το έφεραν. Μην το βλέπετε έτσι περίεργο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το καθαρίσετε και να το ετοιμάσετε για μαγείρεμα. Έχουμε τη λήξη τα ρολάκια του ψαριού μας και θα τα τηγανίσουμε αφού πρώτα τα περάσουμε σε αυγό και γαλέτα. Και τώρα θα ετοιμάσουμε τη σάλτσα μας που θα συνοδεύσουμε τα ρολάκια. Βράσαμε την αλμύρα μας για 1,5 λεπτό σαλατισμένο νερό, βάζουμε τα υπόλοιπα λαχανικά και ετοιμαζόμαστε για το ψάρι. Το μαρινάρισμα του ψαριού είναι ένας πολύ εύκολος και νόστιμος τρόπος για να μπορείτε να έχετε άμεσα αποτελέσματα μέσα σε 5 λεπτά απλά με οξύτητες. Πού με έφερες, γιατί εσύ ωραία, με έφερες. Ωραία. Δεν υπάρχει. Και εσύ ήρθες, φίλε μας. Έτσι και ήρθες. Να σου πω κάτι. Μου λες, ας σου λέω θα κάνουμε γύρισμα, φαγητό και τέτοια. Και μου λες, έλα και προς το σπίτι, ξέρω εγώ, και έρχομαι εδώ πέρα και βλέπω αυτή τη μαγεία. Κοίτα. Μήπως εσύ λέω, αρέσει το σκηνοθέτη, μου κάνουμε κάτι εδώ. Με τρέχετε από εδώ και από εκεί. Και δεν σε τρέξαμε και μας έτρεξες σε ένα απίστευτο μέρος. Παράδεισο, σου λέει, έτσι. Είναι αυτό που έλεγες μου, έλεγες πριν ότι μπορεί να κάνεις 8 ώρες να κοιτάς τη θέα και να μην κάνεις, χωρίς να μιλάς, μπορεί να κάνεις τίποτα. Είναι ότι ομορφότερο έχουμε κάνει σαν αγορά με την Κέτη, τα τόσα χρόνια που είμαστε μαζί. Έχετε κάνει κάτι άλλο πιο όμορφο. Εντάξει, σαν αγορά σου είπα. Τώρα το αγοράσαμε. Τώρα το αγοράσαμε. Τώρα το φτιάξαμε. Μας το χαρίσανε. Το φτιάξαμε. Έχεις κούκλο κιό. Ευχαριστούμε. Είναι κούκλος. Δεν ξέρω αν έχει μόνο και πατέρα που, εντάξει, δεν το συζητάω, είστε από τα πιο όμορφα ζευγάρια που έχουν υπάρξει ποτέ. Ευχαριστούμε, ρε φιλαράκι. Βέβαια, σαν άντρες μας έχεις καταστρέψει. Γιατί? Εντάξει. Με την πρόταση. Ναι, ρε εσύ. Μας έχεις καταστρέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος άνθρωπος να κάνει πρόταση γάμου στη γυναίκα του, έχει μέτρο σύγκρισης. Άντε να βρει. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Δηλαδή, τότε η Ρούλα έκανε. Θα την βλέπαρε και 5 εκατομμύρια Έλληνες. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει τώρα. Ναι, νομίζω είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τηλεθέαση. Μετά το τελικό του Big Brother, το ναι, ναι. Ναι, ναι. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Το όλο υπάρχει μαζί με τη μαμά μου. Η μαμά μου συγκίνησε και τέτοια. Εγώ την κοίταζα λίγο παράξενη, ήμουν πολύ μικρό τότε. Εγώ δεν περίμενα ποτέ να το κάνω. Πώς το έκανες αυτό? Το έκανα. Δεν το πιστεύω. Είναι, θέλει... Δεν το ξέρει κανείς έτσι. Ούτε αδερφός μου, ούτε ήταν ο κολλητός μου, ούτε κανένας δεν το ξέρει. Το ξέρει μόνο ένα παιδί βοηθός της Ρούλας. Θέλει θάρρος και θράσος, δηλαδή. Είναι διαφορετικό να βγεις να τραγουδήσεις. Είναι διαφορετικό να ξεκινώνεις προσωπικά μπροστά. Όταν σου βγαίνει και το δαχτυλίδι τόσο καιρό. Και Μέγκα, ε. Ναι, 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 ναι. Και στο Μέγκα. Είδες πώς τα φέρνει. Ξανά λοιπόν. Έπρεπε να σου φέρω. Τι ασχολείται με το σιγά μου εγώ σένα. Δεν έχει νόημα. Εγώ ήρθα εδώ πέρα να σε ταΐσω με τα ψάρια που μαζί πιάσαμε. Σπάθα πιάσαμε μαζί και σε έπεισε εγώ έπιασα. Γενικότερα πολύ σπάθα έπεσε εδώ πέρα. Εγώ δεν έχω ξαναδεί σπάθα στη ζωή μου ποτέ, σου λέω. Yeah. Είμαι τόσο χρονών, ψαρά από τόσα χρόνια, δεν ήξερα καν αυτό το ψάρι και δεν το έχω ξαναδεί και πιάναμε μόνο σπάθες. Γελίο. Όχι, θέλω να... Είμαι περίεργος να δω πώς το έχει φτιάξει ο Τσαπάρας με τα ρολάκια, κάτι μου είπε, κάνει ρολάκια, δεν θα μου εξηγήσει μετά. Ωραίο είναι. Αλλά μας έφτιαξε ο Κωστής με τη στήρα.
Ναι, μια χαρά. Σε φτιάξε, ναι. Θα κάνει... Γέλα στο χυλάκι μας. Και το χυλάκι του Κώστα. Και το χυλάκι του Κολωνών, γιατί θα μέναμε ακόμα μέσα στη βάρκα, αν δεν πιάναμε κανένα καλό ψάρι. Ο Κώστας είναι ικανός να καθίσει 5 μέρες σε ρή μέσα. Ενώ εσύ και όχι. Καήκαν χέρια. Κι εγώ. Αλλά τώρα έχεις την εκπομπή είναι αλλιώς. Όχι, κι εγώ 3-5 μέρες μπορώ να κάτσω άνετα. Ναι. Ναι, και μετά θα έρθει ένα μήνυμα που σου λέει άλλαξε την κλειδαριά στο σπίτι. Εσύ είσαι Αθηναίος, Αθηναίος. Πειραιώτης, Νικαιώτης. Νικαιώτης. Εκεί γεννήθηκε. Εκεί μεγάλε. ΑΕΚ, κιόλας. Ναι. Μάλλον από αντίδραση, γιατί ο μπαμπάς ήταν Θεσσαλονικιός από το ΠΑΟΚΤΖΙΣ. Ναι. Εγώ μέσα στην Περαιά έβλεπα το δικέφαλο και μάλλον έγινα από εκεί. Και από αντίδραση, ξέρω εγώ. Από δικέφαλο σε δικέφαλο. Ήταν Ολυμπιακός, ξέρω εγώ μάλλον. Ασχολήθηκες καθόλου. Έπαιζα πολύ μπάλα. Ξέρεις, τα αγοράκια τότε θα γινόμασταν τραγουδιστές ή ποδοσφαιριστές. Ναι. Ναι, έπαιζα πάρα πολύ καλή μπάλα. Είχα παίξει και στην ΑΕΚ. Έλα. Στους μικρούς, προοδευτική. Είχες πάει για καριέρα. Αλλά... Το τραγούδι πώς προέκυψε, ξέρω. Γιατί η μουσική θέλει παρέα. Και δεν υπάρχει όλο πράγμα από το να δίνεις και να παίρνεις πράγματα. Και έτσι ξεκινήσαμε μια κομπανία, την Νικαιώτικη Παρέα. Ναι. Τότε με τα φιλαράκια μου, 13 και 14 χρονών. Τι μουσική. Ρεμπέτικα αυτό. Ναι. Είχα κι άλλο ένα συγκρότημα που λεγόταν Spark Ride και παίζαμε ροκ. Ανάλογα που είμαστε έναν, είχαμε δύο τέτοιο. Ναι. Αλλά σου λέω 13-14, ξέραμε πάνω από 2.000 κομμάτια. Έλα, με τα φιλαράκια. Κλασικές πρόβες, ας πούμε, σε κάποια αποθήκη. Ναι, σε ένα υπόγειο, ένα φίλο, εκεί στην Οίκια. Πότε διαλύθηκε η μπάντα? Η μπάντα διαλύθηκε στα 16 μου, 17 μου, ξέρω εγώ. Γιατί εγώ είχα ήδη ξεκινήσει και έπαιζα σε μια ταβέρνα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και είχα ξενερώσει άλλοι που. Δεν μπορούσαμε να είμαστε όλοι. Να... Ναι, σαν ροκάν δεν μπορούσε να μπάτσε να του κρατήσει όλου και μείναμε δύο μπουζούκια και εγώ. Άρα ξεκίνησε, τραγουδούσε, ήσουν η φωνή στη μπάντα ναι, ή έπεσε μου σκορδά και κάτι τέτοιο. Τρία χρόνια μεγαλύτερο, τον έχω χάσει. Ήταν άνθρωπο που μου έδωσε την κιθάρα και μου είπε αυτό είναι το λαμινόρε, αυτό είναι το λαμινόρε. Ναι. Και στα 14 μου με πήγε στο κεντρικό δύο του Κώστα του Κλάβα. Έκατσα για τρία χρόνια και ήθελε να διαβάζω αυτά που τραγουδάω ο αδερφός μου. Ναι. Του λέει θα πας, μου λέει και θα, αυτά που τραγουδάς θα ξέρετε να διαβάζουμε. Ήταν ο μέντορας μου. Και... Τότες. Και από τα 14.30 παίζω σε μια ταβέρνα δίπλα στο σπίτι, Παρασκευή σαν Κυριακή, πολύ ξύλο από τον πατέρα μου. Δεν πολύ ήθελε. Ξύλο, πολύ είναι γιατί... Ναι. Τι ήθελε ο πατέρας να κάνει? Να γίνω δικηγόρος, να γίνω γιατρός. Για τον δικηγόρο, ναι, ήταν. Όταν φτάνω 15 εκεί και είμαι στην τρίτη γυμνασίου, μένω στην τρίτη γυμνασίου και του λέω μπαμπά. Γίνεται, του λέω να σταματήσω το σχολείο, να μην πάω, του λέω λύκειο και να πια πάω στο 2 και να δουλεύω Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή εδώ και σε μια καφετέρια που έχουμε κάθε μέρα. Ναι. Του λέω γιατί είναι η ζωή μου, δεν μου αρέσουν τα γράμματα, θέλω να τραγουδάω. Πεθαίνω. Και μου έκανε αυτή τη χάρη μετά από πολλή σκέψη να μην συνεχίσω. Μου λέει θα πάω στο 2 όμως, μου λέει. Και θέλω να δω κάτι καλό από σένα, ότι δουλεύεις για αυτό το πράγμα. Για 3-4 χρόνια δεν είχε έρθει ποτέ να με ακούσει. Ποτέ, δεν ήθελε. Γιατί, αντίδραση, αντίδραση, ναι, αντίδραση, παιδί μου. Ότι. Γεια μου τώρα κάθε μέρα το 3 το πρωί, ξέρω εγώ και ξενυχτάει. Και... Δεν ξέρω. Μετά όταν ήρθε. Κοίτα, και εγώ τώρα που είμαι γονιός, δεν θα ήθελα το παιδί μου να ξενυχτάει. Πρώτη φορά που ήρθε και σ' άκουσε. Ήρθε και με άκουσε πρώτη φορά όταν αραβωνιάστηκα. Είχα αραβωνιαστεί. Έλα. Στα 18 μου, ναι. Και σε είδε στου αραβώνε και με άκουσε. Και μου λέει: είσαι καλό. Κάτι κάνει. Δεν είσαι πιο καλό μου να του καθατζίδι, αλλά είσαι μου λέει καλό. Του λέει γιατί να μου λε ο παπά. Είχε και πολύ χαμηλά στάνταρ ο παπά. Είναι 18 είμαι, το ξέρει. Πριν από 4-5 χρόνια, ξαφνικά έρχεσαι πάλι στο προσκήνιο, όταν λέμε δυναμικά. Κάνει ένα μπαμ και δεν είναι ότι. Είχε βγάλει το Μύκονο. Το μορφαίνει τη ζωή μου. Το μορφαίνει τη ζωή μου. Είχε κάνει το comeback με το Φίβο. Ναι, κάνει το comeback και γίνεται ένα μπραφ τεράστιο. Ναι. Τεράστιο. Και δηλαδή είσαι must. Όποιο είναι να βγει στην Αθηναϊκή νύχτα να πιει ποτό, λέει θα πάω στο Σχοινά. Και κάνει και καλό πρόγραμμα και κέφι, γίνεται χαμό με στο μαγαζί. Αυτό ήταν, φίλε, το πρόγραμμα που κάναμε. Δεν είναι 4-5 χρόνια, είναι 12 τα χρόνια. Όχι, εγώ θυμάμαι. Ούτε αυτό που λέγαμε τότε με το Μάνο. Είναι πιο παλιά. Ναι, είναι πιο παλιά. Αυτό σου λέω, δε. Είναι πιο παλιά. Απλά περνά τα χρόνια και τέτοια. Πιο παλιά. Αλλά ξαφνικά, ενώ λίγα χρόνια πριν ήσουν λίγο πιο. Όχι, ήμουν αόρατος. Low profile. Δεν ήμουν αόρατος. Ξαφνικά γίνεται ένα μπραφ και κάνεις μια. Ναι. Αυτό πώς έγινε αυτό. Αυτό ξεκίνησε από κάποιες Δευτέρες στην πολιτεία μαζί με τον Κώστα Δολαϊνά, το έτερο ήμιση στο live. Ναι. Και να κάνουμε αυτό που γουστάρει η ψυχή μας. Να τραγουδάμε Βαρδί, να τραγουδάμε Ταλάρα, να τραγουδάμε Αλεξίου, να τραγουδάμε αυτά που δεν μπορούσαμε να τραγουδήσουμε σε αυτά τα μαγαζιά. Ξεκινάμε λοιπόν δειλά-δειλά μια Δευτέρα στον Ντόμ στην πολιτεία, δεν υπάρχει πια. Mm.
Και το ένα φιλαράκι έφερε το άλλο. Ναι. Και ξαφνικά αυτοί οι Δευτέρες γίνανε για 6 μήνες και από 500 με 700 άτομα κάθε Δευτέρα μέσα στο μαγαζί. Μάλιστα. Μετά έρχεται ο Λάκης Αρατάκης με τα παιδιά του 47-11. Πηγαίνουμε στο Κολωνάκι. Καθόμαστε 2 χρόνια, παίζουμε Σάββατο απόγευμα και Δευτέρα βράδυ. Πανικός εκεί από τα φιλαράκια. Μέχρι που. Γίνανε πολλά φιλαράκια μετά. Ξεκινήσαμε στη Μύκονο. Ναι. Μείναμε 7 χρονιές συνεχόμενες. Και έχει πάλι ο Λάκης ο Ραπτάκης και μου λέει: πρέπει να φύγουμε από τα μικρά μαγαζιά από το Κολωνάκι. Γιατί βάζει που λέει πολύ κόσμο και περιμένει και πολλοί κόσμο να παίξουν. Θα πάμε στην αυτοκίνηση, μου λέει. Ναι. Και πάμε λοιπόν, γιατί τον εμπιστεύτηκα και τον εμπιστεύουμε πάρα πολύ το Λάκης ο Ραπτάκης. Είναι μεγάλο δάσκαλο στη νυχτερινή ζωή. Και πάμε και βάζουμε 1000 άτομα κάθε μέρα. Παρασκευή 1000 άτομα, 1100 το Σάββατο. Όχι, ναι, δεν έπαιξε. Για 6 μήνες. Δεν υπήρχε. Ναι, 2 άτομα. Και όλο αυτό είναι. Το χρωστάμε στα φιλαράκια μας, που το ένα φιλαράκι έφερε το άλλο, και στο πολύ καλό πρόγραμμα που φτιάξε ο Κώστας και στο ότι με παίρνει μένα να τραγουδάω οτιδήποτε. Δηλαδή δεν είχα πρόβλημα να τραγουδάω Μητροπάνο, Ρέμο, Μαζονάκι, Λανδί, Γαρμπί. Έπιανε όλη ναι, την γκάμα. Τα πάντα. Ο μικρός. Που ο μικρός τώρα που μεγάλωσε. Μικρός. Τι να πω. Είναι αυτό το συνέστημα. Αυτό που σου είπα που έδειξα στην κόρη μου, λέει: Μπαμπά, θα είσαι καλεσμένο στην εκπομπή και λέω: το Διονύση Σχοινά, αγάπη μου και τέτοια. Τη δείχνω βίντεο κλιπ. Μεγαλώνω. Ναι, και βλέπει το μπιτσιρικά και κολλάει. Και το δω όλο το βίντεο κλιπ γιατί έβλεπε άλλο ένα παιδάκι που τώρα δεν τη είπα ότι αυτό το παιδάκι τώρα είναι 2,5 μέτρα. Τα μάρια τη χάλασα το νερό. Ότι είναι παιδάκι ακόμα, παίζει με τα λεύρια και με τα τέτοια, α πούμε. Ο γιος σου με τι ασχολείται, τι κάνει? Ο γιος από τότε που γεννήθηκε μέσα σε ένα στούντιο. Ναι. Εγώ δεν τον πίεσα ποτέ να ασχοληθεί με τη μουσική. Ήθελες, δεν ήθελες όμως. Ναι, και ο τύπος παίζει όλα τα όργανα από μόνος του. Ενορχιστρώνει καταπληκτικά. Έχει καταπληκτικό γούστο στον ήχο. Ναι. Το οποίο το έχει πάρει από τον Κώστα Δολαϊνά, γιατί είναι πολλά χρόνια μαζί του και τον. Τον αντιγράφει. Ναι, ναι. Και πάντα είχα μια σχέση με τον τύπο αδελφική. Δηλαδή πάντα για μένα ήταν ο μικρός μου αδελφός και όχι ο γιος μου. Ναι. Το οποίο από ό,τι βλέπω τώρα, γιατί δεν ήξερα πως τα μου γη μου, είχε βγει όχι μόνο σε καλό. Δεν του έχω φωνάξει ποτέ. Δεν μου έχει δώσει το δικαίωμα να του φωνάξω αυτό ποτέ. Αυτό είναι το δικαίωμα. Δεν μου έχει δώσει το δικαίωμα. Με τη μάνα του σκοτώνεται. Ναι. Σε καθημερινή βάση. Ναι, αλλά είναι και το ειδιπόδιο στη μέση με τη μάνα που είναι αλλιώς. Όχι, η μάνα είναι η μάνα. Είναι αλλιώς, τι να πούμε εμείς μπροστά στη μάνα. Δεν υπάρχει. Δεν το συζητάμε έτσι. Ενώ στην παλιά εποχή νομίζω ότι οι πατεράδες δεν το καταλαβαίναν αυτό. Αυτή την πολύ αγάπη που έχουν τα παιδιά με τη μάνα. Ναι. Γιατί τα γνωρίζουν 9 μήνες πριν από εμάς. Εννοείται. Όχι μόνο δηλαδή... Εμείς γινόμαστε πατεράδες μετά από κάνα χρόνο όταν αρχίσει και ψιλομιλάει, ψιλοτέτοιο. Και συνειδητοποιήσεις τι συμβαίνει. Ναι. Τι είναι αυτό που μου έφερε στο άλλο εδώ. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Το πρώτο χρόνο. Ή θα μείνει όλο το χρόνο τώρα αυτό. Ναι, αυτό και εμένα τίποτα, ας πούμε, με έχεις γραμμένο σε όλα, κατάλαβες. Ειδικά το πρώτο χρόνο. Δεν σε φέρε ποτέ σε δύσκολη θέση ο γιος σου. Ποτέ. Δηλαδή, ποτέ στο ποτέ. Σχολείο, κάτι. Τίποτα, ποτέ. Πιο τρελάρα ήμουν εγώ στο σχολείο από ό,τι εκείνο. Όταν ήταν μικρό, πήγαινα και κρυβόμουν κάτω από τα πούλμαν και αυτά και του έκανα έρπιν και του έκανα εκπλήξεις. Νομίζω θα τα θυμάται. Ή έπαιρνα, ας πούμε, το εντούρο και τον ακολουθούσα πίσω από το σχολικό για ώρες μέχρι να φτάσει. Με τη μάνα του πίσω. Εντάξει. Έτσι, ναι. Δηλαδή, νομίζω αυτές τις εικόνες θα τις θυμάται πάντα και τις θυμάται. Μου λέει, σας θυμάμαι πίσω από το σχολικό με το μηχανάκι μου να μου κάνετε μου λέει, τέτοια. Εντάξει, τον παλεύεστε. Είστε φοβερό ζευγάρι. Και είμαστε μια γροθιά, φιλόλοι. Θα φωνάξω το τζαπάρα για να. Να φάμε, να και, φάμε τίποτα. Και τίποτα. Ναι, και θα συνεχίσουμε την κουβέντα και τρώγοντας. Αλλά θα πρέπει να έρθει κάτι να δούμε τι έγινε με τη σπάθα, τι έγινε με τη στήρα. Έφτιαξε τις σπάθες. Ανησυχώ, μην τις έφαγε μόνος του. Μην έφαγε ο Κώστας. Έρχεται το παλικάρι με τα μαύρα. Έλα, έλα, έλα. Έλα, έλα. Έλα. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σου, αγαπημένε. Αμάν. Σπάθα. Περίμενε. Σου έχω κάτι καλό. Αυτό τι είναι? Περίμενε, σου έχω κάτι πολύ καλό. Από πού το πήρες? Το δικό σου. Σεβιτσέκι. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Μια σαλάτα έχουμε, μια αλμύρα. Ναι. Και έχουμε τη στήρα μας. Ναι. Η στήρα επίσης σεβίτσε, γιατί δεν μπορούσα να σας αφήσω έτσι. Και η σπάθα μικρολίμανο. Σεβίτσε. Είναι το σεβίτσε, εμένα μου κάνει ότι είναι ζωγράφος. Όχι, είναι ένα χωριό του Ασλαμπέτη στον Πύργο. Όχι, πέστε μου, τι είναι λοιπόν, τρόπος. Είναι ένα πολύ διάσημο φαγητό από το Περού. Εκεί έχουν πάρα πολύ ωραίο λάιν, πολύ ωραία κρεμμύδια και διάφορες. Το βασικό, το συστατικό ποιο είναι? Είναι το ψάρι. Είναι το λάιμ, το κρεμμύδι και κάτι που πρέπει να είναι καυτερό. Οτιδήποτε ψάρι. Έχουν δηλαδή πάρα πολλά ψάρια. Όχι όλα. Λευκά ψάρια. Έχει μάθει. Έχω μάθει καλύτερα να το τρώω. Δώσ' μου Περού και πάρω ψυχή. Ναι, μου φαίνεται. Εγώ στα Μεσολόγια από μικρό μου λέγανε για το Περού και έλεγα τέτοια θα να φάω. Περιπιανό φαγητό. Είναι αυθεντικό περιπιανό. Για να δοκιμάσουμε τώρα μια. Λοιπόν.
Βρέα τον καλεσμένο να δοκιμάσει. Να δοκιμάσουμε, είπα. Δεν είπα δοκιμάσω. Δεν έχουν τρόπο. Κάνε. Οι πιτσιρικάδε καινούργιοι. Το σεβίτσε θέλει παπάρα. Κάνε παπάρα καλή στο σεβίτσε. Αυτό θα χρησιμοποιήσετε σε σεβίτσε. Αυτό εδώ. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Είμαι περήφανος που έχουμε τον Τσαπαρά. Πολύ καλά. Όλοι Τσαπαρά το λέω, είμαστε στο στρατό. Δεν έχει πολύ το όνομά μου. Αν είμαστε στο σχολείο, θα ήμασταν η ίδια τάξη. Δεν ξέρω, θα καθόμασταν μαζί. Τσαπαρά Τσιμιτσέλη. Άνετα. Και Σκηνά. Ναι. Κοντά θα ήμασταν, ρε παιδιά, αδέρφια. Θα πήγαμε για πενταήμερη μαζί. Να τρώμε κανένα σεβιτσάκι περουβιά. Απλά διαφορετικέ εποχέ είμαστε. Σα άρεσε. Πάρα πολύ. Τελειά στα χέρια σου που λέμε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον τύπο να πούμε προσέχει τόσο πολύ το συνεργείο. Του ταΐζει το στόμα. Μπράβο, αλφαγή. Δεν πληρώνονται. Ό,τι τρώνε εδώ. Από εδώ. Ό,τι πιάσουμε δηλαδή. Έτσι ζούμε. Και να τσουλάει η ζωή. Δεν υπάρχει. Και πολύ καλά κάνει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να μην πει εδώ. Προσέχει την πισίνα πίσω, μην έχουμε. Απευθεία από δεξιά. Εδώ πέρα κάνει μπανάκι πρωί, μεσημέρι, βράδυ, έρχεσαι καλοκαίρι, χειμώνα. 12 ώρα το βράδυ, 2 ώρα το βράδυ. Με βροχή. Το χειμώνα αδειάζει. Χειμώνα είναι καταπληκτικά. Ακούσει μόνο του λύκου. Ξέρει κάτι φίδια να σέρνονται και τέτοια. Είναι καταπληκτικά. Και το πας περπατητό, κάνεις διαδρομές, περπατάς. Ναι, ναι. Μ' αρέσει το πρωί έτσι να περπατάω. Έχει τρομερές μυρωδιές, έχει τα πουλιά καταπληκτική ακουστική. Πάντως είναι ένα κομμάτι της Ελλάδας που έχει συνδυαστεί κατά κύριο λόγο με το θέατρο. Ναι, δηλαδή, βέβαια. Η Επίδαυρος είναι, λες ότι είναι το θέατρο της Επίδαυρου. Ναι. Και οι περισσότεροι είναι περαστικοί γιατί πάνε κατευθείαν στο θέατρο. Και ξαναφεύγουν γιατί είναι πολύ κοντά στην Αθήνα. Ναι, ναι. Αλλά εγώ εξαιτίας του Μιχάλη του Ρέπα και του Ρίσα του Αντωνόπουλου που έχουν σπίτι εδώ. Από εδώ πάνω, ακριβώς. Ακριβώς το βλέπουμε από εδώ, ναι. Έχω γνωρίσει το μέρος. Δεν υπάρχει. Είναι η απόλυτη ηρεμία. Αν θες να χαλαρώσεις δηλαδή. Μόνο αν το ζήσεις, δηλαδή μπορεί να το καταλάβεις και να σου το πούνε οι άλλοι δεν το καταλαβαίνεις. Όπως συμβαίνει, σου λέω, και σε άλλους χώρους αρχαιολογικούς, δηλαδή Μύκονος, το τρώει από τη Δήλο. Η Δελφή, το ίδιο πράγμα, το Σούνιο. Πηγαίνεις και συμβαίνει κάτι. Δεν ξέρω, είναι μαγικό αυτό το πράγμα. Δεν σε έχω χάρη πάρα πολύ που βρεθήκαμε. Και εγώ, φίλε, και εγώ. Και σε ευχαριστώ πολύ. Ήμουν σίγουρος ότι θα πράσω καλά. Και εγώ. Δηλαδή, και θυμάμαι πέρσι που μου έκανες και τα νοήματα πάνω από σκηνή. Δεν μου έκανες τα τέτοια. Σε φτιάξω εγώ. Έρχεται. Εγώ όταν σε είδα πρώτη φορά στην τηλεόραση, λέω επιτέλους ρε παιδιά στην Ελλάδα. Μόνο στο Discovery το βλέπεις αυτό το πράγμα και στα άλλα κανάλια τα ξένα. Μια τέτοια εκπομπή. Το οποίο δεν είναι μόνο ψάρεμα. Ναι. Έχεις και το συνδυασμό. Έχει καταρχήν την ανθρώπινη επικοινωνία που δεν είναι πιο ωραίο πράγμα. Εγώ θέλω να γεμίσουμε ποτήρια και να πιούμε. Κάναμε και με τα ποτηράκια που δεν τα φτιάξαμε εμείς ακριβώς. Βοήθησε ο κ. Χαρίς. Αλλά είχαμε και αυτή την εμπειρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτή την εμπειρία. Στην υγεία μας, φιλαράκι. Στην υγεία μας, νιώσου. Θέλουνε ψήσιμο για να αντέχουν. Ναι, εντάξει, εντάξει. Δεν έχουμε πρόβλημα. Τα δικά μας ήταν καλά. Εντάξει. Σίγουρα θα αντέχουν, θα είναι μια χαρά. Στην υγεία μας, φιλαράκι. Στην υγεία μας, νιώθω. Ήθελε ψήσιμο, ε. Πρώτα πληρώνετε, μετά δοκιμάζετε. Ναι, το αντίθετο λέει. Έχει κάνει λάθος όταν πελάς. Ό,τι δεν μπορούμε να αλλάξουμε, το απολαμβάνουμε. Πιστεύω σε εσάς. Και εγώ πιστεύω στη ζωή. Ό,τι δεν σε πνίγει, σε κάνει πιο δυνατό. Βέβαια. Μαζέψα και το ψάρι τώρα, περίμενε. Τι ψάρι θεωρείς ότι είναι, Κώστα? Είναι καλό ψάρι, παιδιά. Α, είναι καλό ψάρι, λέει ο Κώστας, άρα το βρήκε. Έλα, ζούγκα, ανέλησο. Το πιάσα. Σπέτσες ήρθαμε, αλλά σπετσιό θα φτιάξουμε. Και με αγκαλιάζει, με σφίγγει και μου σπάει ένα πλευρό.